επιστημονικής μας λειτουργίας και παρέμβασης, το πρόβλημα της εξάρτησης από το αλκοόλ. Το θεωρούμε ψυχοτρόπο ουσία και αναδεικνύουμε τις συνέπειες από τη χρήση τόσο του αλκοόλ, όσο και όλων των ψυχοτρόπων ουσιών, νόμιμων και παράνομων. Αναφέρουμε στις παρεμβάσεις μας τόσο στα σχολεία όσο και όταν αναδεικνύεται το θέμα σε ομάδες γονέων ή καθηγητών ή άλλων κοινωνικών ομάδων τις επιπτώσεις από τη χρήση και αυτής της ουσίας. Θελήσαμε ωστόσο με αυτή την ημερίδα να αναδείξουμε πιο αυτόνομα και λίγο πιο ολοκληρωμένα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη ουσία. Επίσης να προσθέσω ότι στις ημερίδες σαν δεύτερη επιτυχία να περάσει στην αντιμετώπιση, στην θεραπεία αυτών των ανθρώπων ή την προσπάθεια θεραπείας αυτών των ανθρώπων. Ομολογώ να πω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα, γιατί το αλκοόλ είναι η νόμιμη στην ουσία παράνομη ουσία, έτσι, απλώς είναι νομιμοποιημένη, τσιγάρο και αλκοόλ. Εγώ τα εντάσσω τουλάχιστον στα ναρκωτικά γενικά και στα 42 χρόνια που εργάζομαι με ψυχικά ασθενείς το βλέπω ότι είναι ένα καταφύγιο ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από κατάθλιψη. Και ίσως το βλέπουμε τώρα και στη νεολαία, γιατί ο νέος άνθρωπος εκ φύσεως έχει μια καλή θετική προδιάθεση για ζωή, για απολαύσεις, για να ζήσει, να κατακτήσει και να δρασκελίσει τη ζωή. Όμως αυτά που, όπως προανέφερε η κυρία Κυριακού, έχουν εκλείψει ίσως ή θα εκλείψουν στο μέλλον από την νεολαία μας, δηλαδή δεν υπάρχουν μελλοντικοί. Προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε μία λύση. Ο Παχιακός λοιπόν Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία θα θελήσει, θα προσπαθήσει μετά από αυτή την ημερίδα να οργανώσει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο άνθρωποι εθισμένοι στο αλκοόλ, που το έχουν, αν θέλετε, παραδεχτεί, γιατί οι περισσότεροι δεν το έχουν παραδεχτεί, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να βρουν, να τους βοηθήσουμε, ώστε να απεξαρτηθούν